Καταρχήν, συνάδελφοι, να πούμε ότι η αποψινή σύσκεψη είναι ένα βήμα κλιμάκωση του ίδιου αυτού του αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί η εργατική τάξη μέσα σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, σε κλίμα τρομοκρατίας, σε κλίμα που βαθαίνει η επίθεση του κεφαλαίου και της κυβέρνησης απέναντι στα δικαιώματά μας, να μπορούμε να συντονιζόμαστε, έτσι, να παίρνουμε από κοινού αποφάσεις για την κλιμάκωση της πάλης και του ίδιου μας του αγώνα. Σήμερα νωρίς το απόγευμα, στις 5.30 ώρα, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, μαζεύτηκαν δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για να διαδηλώσουν μαζί με τις δράσεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου ενάντια στην κλιμάκωση αυτή τη συνόξυνση τη επίθεση τη εργοδοσία από τη Μαλαματίνα. Λοιπόν, και ότι πρέπει η κυβέρνηση αυτή να αναλάβει αυτές τις ευθύνες που τη αναλογούν, λοιπόν, ώστε να πάρθουν πίσω, να ακυρωθούν όλες αυτές οι απολύσεις που έχουν δει μέχρι τώρα και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους και μάλιστα με τους όρους που και ήδη έχουν θέσει με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας που να διασφαλίζει τα δικαιώματά τους. Κάτι το οποίο είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει ξεκινήσει και δεν σταματάει έξω από ένα πεζοδρόμιο ενός Υπουργείου. Όπως εδώ και μήνες στεκόμαστε όλοι μας στο πλευρό των εργαζομένων της Μαλαματίνα. Γιατί η 30 της Μαλαματίνα δεν είναι η 30 της Μαλαματίνα. Είναι χιλιάδες εργατικής τάξης που εδώ και μήνες είναι μπροστά και πρωτοπόροι στον αγώνα μέσα από τα σωματεία, τους φορείς, τους μαζικούς φορείς και συλλόγους, τις γειτονιές, τους συλλόγους γυναικών που όλοι έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο καλοχώρι έξω από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα. Νομίζω όμως ότι για τα βήματα κλιμάκωσης που θέλουμε να δούμε πρέπει να βλέπουμε και κάποια άλλα πράγματα. Το πώς αυτός ο αγώνας μπορεί να εξελιχθεί με βάση κάποιες εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Με βάση κάποιες εξελίξεις που ήρθανε, να το πούμε έτσι, στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, η εργοδοσία στη Μαλαματίνα, που είναι η ίδια η εργοδοσία, να το πούμε έτσι, στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, που είναι η ίδια η εργοδοσία στην Αλουμίλ, στην Πυραμίς και αλλού. Πού βρήκανε το δικαίωμα να απολύουν με το έτσι θέλω εργάτες, την ίδια ώρα και τη στιγμή που αυτές οι εταιρείες, αυτοί οι όμιλοι, καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας. Όταν απολύουν 92 μεταλλορύχους, την ίδια στιγμή που ο Χρυσός καταγράφει ιστορικό τιμής $60.000 το κιλό. Έτσι. Που η εργοδοσία σήμερα στη Μαλαματίνα, για να καταλάβουμε το μέγεθος, δηλαδή να το πούμε έτσι, του αντιπάλου, να το πούμε έτσι, δεν είναι απλά και μόνο μια εταιρεία Μαλαματίνα. Είναι αυτός ο όμιλος, έτσι, που έχει τη Red Bull, που έχει την Wilkinson, που έχει την Twix και πάει λέγοντας. Είναι οι ίδιοι όμιλοι, όλοι αυτοί που πίεζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, να πάρθουν μέτρα και για την κατάρριξη εργατικής αργίας και για το 8ωρο και για όλα αυτά. Για να ψηφιστεί ο νόμος Χατζηδάκη. Και εδώ, συνάδελφοι, πρέπει να δούμε και εμείς τώρα πώς θα πορευτούμε στο κίνημα μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Όταν κάποιοι μας χτύπαγαν την πλάτη και μας έλεγαν: δεν γίνεται, ρε συνάδελφοι, με την απεργία να καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη. Ο νόμος Χατζηδάκη θα ψηφιστεί. Αυτό που θέλει είναι να βγει, συνάδελφοι, μια κυβέρνηση που θα καταργήσει. Μπούρδες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Το νόμο Χατζηδάκη τον κατήργησαν οι εργαζομένοι της Ιφούτ. Το νόμο Χατζηδάκη τον κατήργησαν οι οικοδόμοι με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Το νόμο Χατζηδάκη τον κατήργησαν οι μεταλλορύχοι. Γιατί κοιτάξτε τώρα, ο Νίκος είναι και πολύ ταπεινό παιδί. Ο Νίκος δεν είναι πρώτη φορά απολυμμένος. Ο Νίκος ο Τζανετής είναι ο πρόεδρος, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΜΛΑ που απολύθηκε, ο πρώτος απολυμμένος με τον νόμο Χατζηδάκη. Που με τον αγώνα και τη συμπαράσταση που βρήκε ο αγώνας των μεταλλορύχων τόσο, κατάφερε να επηρεάσει ακόμα και τις αποφάσεις αστικών δικαστηρίων. Συνάδελφοι, τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο, πρέπει να το δούμε καλά. Έχουν τον νόμο με τα χέρια τους. Εμείς έχουμε το δίκιο. Και αν πρέπει να παρανομήσουμε, θα το κάνουμε, ρε συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Θα το κάνουμε οργανωμένα, συγκροτημένα, μέσα από τα σωματεία μας, τους συλλόγους μας και όλους τους φορείς που έχουμε πει μέσα στο κίνημα. Αλλά δεν μπορεί, ρε συνάδελφοι, να βγαίνουν κάποιοι να μας λένε, να μας χτυπάνε την πλάτη και αυτό να νομίζουν ότι είναι αλληλεγγύη, λέγοντας να καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη, όταν ψηφίσανε 30 και πλέον άρθρα στη Βουλή μέσα. Είμαστε, ρε συνάδελφοι. Νομίζω εδώ πέρα, συνάδελφοι, ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και νομίζω ότι κάθε βήμα κλιμάκωσης πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, με τέτοια κριτήρια εννοώ, να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει και το πώς θα κλιμακώσουμε. Σαφώς και συμφωνάμε με το πρόγραμμα της αγωνιστικής πρωτοβουλίας που παρουσίασε εισηγητικά ο συνάδελφος και συναγωνιστής ο Γιάννης Φραγκίδης. Σαφώς και στις 5 του μήνα θα είμαστε στη σύσκεψη, γιατί αυτή τη σύσκεψη για συντονισμό και οργάνωση όλων των δυνάμεων για την επιτυχία της απεργίας για τις 9 Νοέμβρη
την καλούν το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Σωματείο καταρχήν πρώτα και κύρια της Μαλαματίνα, η Ένωση Μπορεπαλλήλων Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Εργαζομένων στην Πληροφορική και στην Επικοινωνία, στο ΣΕΤΥΠ, το ΣΕΤΕΠΕ, που... Συγγνώμη, ξέχασα κανένα. Και οι εμποροϋπάλληλοι. Σαφώς και είναι βήμα κλιμάκωση στο συλλαλητήριο την επόμενη Παρασκευή το απόγευμα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να ακούσει όλη η εργατική τάξη τι συμβαίνει. Και βέβαια, συνάδελφοι, πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση τη Δευτέρα, για τη Δευτέρα που έχει κηρύξει 24ωρη απεργία η ΠΟΕΠ. Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες, να το πούμε έτσι, και πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης να πάρει απόφαση για 4ωρη στάση εργασίας 7 με 11, ώστε να μπορεί ο εργατόκοσμος της πόλης να συμμετέχει μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων της Μαλαματίνα αλλά και του χώρου των Εφιαλωμένων Ποτών έξω από το εργοστάσιο. Θα είμαστε εκεί, συνάδελφοι, και εμείς. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Δεν σταματάμε εδώ. Κλιμακώνουμε, συνεχίζουμε με περιοδίες και στάσεις και περιοδίες και συνελεύσεις μέσα σε χώρους δουλειάς και σε εργοτάξια για την επιτυχία της απεργίας, αλλά και για κάθε πρωτοβουλία. Προφανώς η σύσκεψη σημερινή είναι ένα βήμα. Η σύσκεψη στις 5 του μήνα θα είναι ακόμα ένα βήμα για ακόμα καλύτερη οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα μας. Σας ευχαριστώ.